Είναι η ώρα για να υποδεχθώ το σημερινό μα καλεσμένο. Φιλοξενούμε σήμερα έναν αγαπημένο φίλο, τον εκλεκτό συνάδελφο, ο Νούφριο Σοκράτου. Ε, με, μουσικές, με μουσικέ, με πασαρέλε. Αγαπημένο μου. Καλώ ήρθε. Καλώ σα βρήκα. Καλώ σα βρήκα. Ακουτσί αμέντα. Δεν ξέρω τι φέτο εμπίκε η εισαγωγή με μουσική. είναι. Για υποδοχή. άλλοι κάνουν και πασαρέλα. Εξαρτάται. Δηλαδή. Ε, θα ήμουν λίγο άτσαλο η αλήθεια. Για η, η αλήθεια είναι θα ήσουν λίγο ναι, άτσαλο γι' αυτό το πράγμα. Οπότε γι' αυτό δεν σε προειδεάσαμε. Αλλιώ όταν είχε πασαρέλα, του λέει ο διευθυντή κοινή, παιδιά μπείτε με, με ρυθμό. Ο κανονικά. Ο ναι. Ναι. Τι γίνεσαι Αγόρι, καλά. Είμαι καλά, εσύ, εσύ τι κάνετε. Ναι. μια χαρά. Γερό, δυνατό. Προσπαθώ. Προσπαθεί. Καλή, Καλή, αρχή. καταρχά. Mm. Το πιστεύω ότι καλή αρχή. Ε, ε, δεν το είδατε. Είναι αλήθεια. <laughs> είναι αλήθεια, <ότι> θα χρειαστούμε. <laughs> είναι αλήθεια. Και καλή αρχή και καλή ενέργεια για όλα. Είναι αλήθεια, λοιπόν, καινούργιο α, εγχείρημα τηλεοπτικό. Mm. Ναι, καινούργιο εγχείρημα τηλεοπτικό, το οποίο ε, ομολογώ ότι θέλει, χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά για να γίνει. Ε, είναι μια εκπομπή ντοκιμαντέρ, η οποία θα παρουσιάζει μια εικόνα τη πραγματικότητα. Μέσα από έρευνα για θέματα, α τα χαρακτηρίσουμε ταμπού, κάποια ναι. από αυτά. Ε, δουλεύουμε εδώ και αρκετού μήνε για τη συγκεκριμένη την εκπομπή. Καθυστερούμε λίγο ναι. <laughs> και υπάρχει λόγο γιατί θέλουμε να έχουμε κάποια επεισόδια τα οποία ε, θα είναι ήδη έτοιμα για να παίζουν σε εβδομαδία βάση. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι είναι των καθημερινών, το, το μεσηβρινών. Είναι δύσκολο να κάνει μια εκπομπή που να έχει καλή δημοσιογραφική έρευνα, με βοήθεια πάντοτε, με μια ομάδα, mm. γιατί χρειάζεσαι ομάδα. Ε, αλλά είναι ένα καινούριο εγχείρημα το οποίο ελπίζω ότι θα, θα μα πάει καλά. Η ε, αλήθεια είναι ότι έχει αρκετό καιρό που το δουλεύει. Είναι αλήθεια. Ναι. Ε, είναι αλήθεια ότι το. <laughs> <laughs> το βεβαιώνω γιατί που έχει αρκετό καιρό που μιλήσαμε για αυτό το project το καινούριο. Ναι. Για πες μου, πώ προέκυψε αυτή, αυτό το εγχείρημα, δηλαδή. Ξέρω ότι από παλιά ήθελα να κάνει κάτι τέτοιο. Ναι. Ε, ξέρεις, βιοποριστικά, είπα ότι θα μπορούσα να ζήσω μόνο από αυτόν. Αυτό θα έκανα μόνο. Ναι. Ε, αλλά εντάξει, στην πραγματικότητα, ερχόμενη πίσω στην πραγματικότητα, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι αρκετό. Δυστυχώ, το ντοκιμαντέρ για πολλού λόγου δεν είναι κάτι το οποίο να κμάζει στην Κύπρο. Υπάρχουν βεβαίω πολύ καλέ προσπάθειε των τελευταίων καιρών και χαίρομαι που το βλέπω. Και επίση χαίρομαι που θα ενταχτώ μέσα σε αυτόν τον στίβο. Γιατί θεωρώ ότι ο δημοσιογράφο φαίνεται περισσότερο πάνω στην έρευνα και στο ζωντανό. Αλλά ξέρεις, όταν έχει να καλύψει μια καθημερινή νύχτα που είναι επικαιρότητα, ξέρει το, ναι. το έκαμε για πάρα πολλά χρόνια. Ε, θα πρέπει να περάσει την ειδησιογραφία στα γρήγορα. Δεν θα μπει σε βάθο ανάλυση. Δεν έχει το χρόνο, την πολυτέλεια για να το κάνει. Ακριβώ αυτόν έρχεται και σου προσφέρει ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο σου δίνει και το χρόνο και τα μέσα για να διερευνήσει καλύτερα κάποια πράγματα. Ε, ε, Αυτό ακριβώ κάνουν με την αλήθεια. Ε, επειδή είπε προηγουμένω ότι και κάποια θέματα ταμπού ναι. ε, θα παρουσιάζει την πραγματικότητα σε κάποια θέματα ή κάποιε πλευρέ, κάποιε εκφάνσει τη ζωή κλπ. Καταρχά δεν θα είναι μια ιστορία. Ναι. Δεν θα είναι μόνο θεματική. Ε, 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 κάθε επεισόδιο θα είναι κάτι διαφορετικό, μια ένα διαφορετικό σενάριο στον οποίο όμω, ε, δεν θα πηγαίνουμε επί τόπου, δεν πηγαίνουμε επί τόπου σε ένα χώρο, κάνουμε την κινηματογράφηση, παίρνουμε κάποια στοιχεία και λέμε μια ωραία mm. ιστορία. Μπορώ να σου πω ότι μέσα σε ένα ντοκιμαντέρ πήραμε και 20 συνεντεύξεις και δύσκολε μάλιστα συνεντεύξεις γιατί πρώτα θέλουμε να φέρνουμε σε αντιπαράθεση και μάλιστα πολλές φορές μπορεί να έρθουμε και αντιμέτωποι με την εξουσία έχοντα πρώτα κάνει την έρευνα μας και έχοντα Γραπτά που υποδεικνύουν ότι κάτι πάει λάθο mm -hmm. σε συγκεκριμένε ιστορίε. Mm -hmm. Θέματα ταμπού, θέλω να πω ότι είναι θέματα που δύσκολα θα συζητήσουμε ή δύσκολα θα τολμήσουν κάποιοι να αγγίξουν. Ε, ή που μπορεί να ενοχλήσουν. Ε, το πρώτο επεισόδιο, να πούμε, το οποίο βγαίνει σε λίγο, mm -hmm. ε, με τον νέο χρόνο, την πρώτη εβδομάδα του χρόνου, το πρώτο επεισόδιο είναι ένα θέμα που θεωρώ ότι θα συζητηθεί και ίσως και να επικριθεί. Ναι. Ε, αλλά δεν μα ενδιαφέρει αυτό. Μα ενδιαφέρει να δώσουμε σωστά γεγονότα και είτε αρνητικά είτε θετικά σε συζητήσει ο άλλο. Το θέμα το... θα μα το πει. Το θέμα θα σου πω ότι ξεκίνησε από ένα δύσκολο ρεπορτάζ που αφορούσε τον θάνατο μια γυναίκα. Mm. Και προχωρήσαμε παρακάτω. Ε, επειδή αποκαλύπτουμε κάποια πράγματα, και μιλούμε με ανθρώπου που ίσω να θεωρούν από κάποιους, να θεωρηθούν μάλλον από κάποιου ότι είναι ακραίοι, ναι. ε, μπορεί και να ενοχληθούν. Μάλιστα. Αλλά ε, σου λέω, εμεί αφήνουμε, η αλήθεια είναι ότι αφήνουμε στο τέλο κάθε επεισοδίου το συμπέρασμα να είναι από τον τηλεθεατή, παραθέτοντα τα γεγονότα. Να. Δεν ναι. τη διαστρεβλώνουμε όμω. Ό,τι παρουσιάσουμε το κάνουμε μέσα από τεκμηρίωση, δύσκολη διαδικασία. Ε, αλλά αν δεν τεκμηριώσουμε, προτιμούμε να το θάψουμε, να το βάλουμε στο ζεστάρι. Γενικά, η έρευνα ήταν κάτι το οποίο ήταν το ατούσου. Στο στοιχείο. Έτσι, το στοιχείο σου. Ε, σου άρεσε αυτό το να ερευνεί, το να, να παίρνει μια, μια πολυσέλιδη έκθεση και να ψάχνει να βρει τα στοιχεία, ναι. αυτό το διάβολο που κρύβεται στι λεπτομέρειε. Το καλύτερο. Αυτό είναι okay. το καλύτερό σου, ναι. ναι. Ε, είναι κάτι το οποίο το είχε από την... Από τα πρώτα σου βήματα αυτό ή το που το ανακάλυψες στην πορεία. Ε, να σου πω, πάντα με ελκούσε ο τρόπο με τον οποίο γίνονται αποκαλύψεις σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή, όταν είναι σκάνδαλα τύπου Snowden, ας πούμε, ιστορίε ιστορίες τέτοιες, μαγνητίζομαι πραγματικά με τις λεπτομέρειες. Mm. Μπορεί να διαβάσω, δεν ξέρω και εγώ πόσα αρχεία, να δω πόσων τηλεοπτικών υλικών, ώρες να στο YouTube. Ε, θεωρώ ότι γενικά πρέπει να λέμε περισσότερε αλήθειε και κάποια πράγματα ξέρει: Όταν φτάσει και απηδήσει, λε: Ωραία, εγώ θα τον πω και α ενοχληθεί ο άλλο. Ε, φτάνει ναι. ακριβώ να μπορώ να δώσω αυτή την αλήθεια που ξέρει ότι θα προκαλέσει αντιδράσει, ξέρει ότι θα βρει ε, ανθρώπου απέναντί σου. Αλλά είναι ε, ε, ένα από του λόγου που αποφάσισα να το κάνω αυτό είναι γιατί είχα και τη στήριξη από το κανάλι Όταν μου έδωσε το πράσινο φω το κανάλι, το οποίο επιθυμούσε να κάνει μια τέτοια εκπομπή. Δεν ήταν δική μου ιδέα ναι. απλά. Ε, Προέκυψε και από τι δύο πλευρέ. Ε, μου έδωσαν και μου δίνουν αμέριστη στήριξη ακόμα και για τα θέματα τα οποία είναι δύσκολα, μπορώ να σου πω. Ορισμένα θέματα τα οποία καλύπτεις ή θα, μπορεί, θα ασχοληθείς ναι. σε αυτό το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα, στο «Είναι αλήθεια». Είναι, είναι θέματα τα οποία θέλεις να ξέρεις με πάσα βεβαιότητα ότι θα παρουσιάσει σωστά και τη μία και την άλλη πλευρά ή το θέμα το οποίο θα παρουσιάσει, ή ξεκινά και σιγά σιγά μπορεί να φτάσει εκεί. Σιγά σιγά σου δίνουμε την ιστορία. Ε, ακόμα και εμεί όταν ξεκινάμε έναν επεισόδιο δεν ξέρουμε τι θα βρούμε. Έχουμε εν υπόψη μα κάποια πράγματα όμω. Γιατί στην ε αρχή μιλούμε, μπορεί να προκύψει από μια καταγγελία, ένα θέμα που μα κεντρεί σε εμά. Επειδή είμαστε ομάδα κάνουμε το λεγόμενο brainstorming. Ε, και υποβάλλουμε κάποια ερωτήματα mm -hmm. ο ένα στον άλλο. Οπότε έτσι αποφασίζουμε και για τη θεματολογία των επεισοδίων. Ε, ε, σε κάποια επεισόδια, στο τέλο η αλήθεια νομίζω θα εκπλήξει, γιατί δεν το περιμένεις. Nice. Ε, οπότε ε, είναι ένα στυλ τοκιμαντέρ το οποίο να παρακολουθώ και από τα ξενά δίχτυα και το θαυμάζω πάρα πολύ. Προσπαθούμε να το κάνουμε, ελπίζουμε να το καταφέρουμε, αλλά ε, η προσπάθεια, πίστεψε είναι φιλότιμη. Mm -hmm. Η γνώση γενικότερα και ειδικότερα, ειδικότερα στη δουλειά, ε, θα έλεγα τώρα τη δική μας, θα πω τη δική μας γιατί τη δική μου, τόσα ναι. χρόνια ε, καμιά φορά δεν, δεν αλλάζει η δημοσιογραφία. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Mm. Ε, καταπιάστηκες ποτέ με θέμα που δεν γνώριζες καλά. Ναι. Ναι. Πολλές φορές. Πολλές φορές. Και πώς το αντιμετώπισες. Ε, προσπάθησα να το, να το σώσω έχοντας... Ε, μαζί μου μια επιφανειακή, αν θέλεις, προσέγγιση του θέματος, ρωτώντας τους καλεσμένους είτε τους ενεντευξιαζόμενους για να αντιλήσω μεγαλύτερη πληροφόρηση. Υπήρξαν mm. Ε, υπήρξα θέματα που προκύπτουν, ειδικά στο καθημερινό. Ε, δηλαδή, όσο και να προσπαθεί και να διαβάζει συνεχώ, είναι τόσα πολλά τα γεγονότα που συμβαίνουν. Θέλουν πολύ να ανάλυση πολλά από αυτά. Ε, οπότε, ένα δημοσιογράφο δεν είναι παντογνώστη. Και δεν είναι κακό να μην τα ξέρει yeah. όλα. Το κακό είναι να δείχνει ότι τα ξέρει όλα. Ε, να είσαι μη μαθή. Ούτε είναι κακό να πει πέστε μα εσείς που γνωρίζετε καλύτερα και κρίνει από τα γεγονότα. Ε, το θέμα είναι να έχει την ψυχραιμία να, να διαχειριστεί ακόμα και ένα δύσκολο ζήτημα στον αέρα. Αν ακόμα και δεν γνωρίζει όλη την πληροφόρηση ή ακόμη και αν ε, ε, υπάρχουν πράγματα πίσω που αντιλαμβάνε ότι δεν σου λέει ο άλλο. Ναι. Η δημοσιογραφία πόσο σε άλλαξε. Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο σημείο καμπής και ε, για μένα προσωπικά, γιατί όταν βλέπεις κάποια πράγματα στη διαδικασία αυτής της έρευνας και της μελέτης, αντιλαμβάνεσαι ότι πολλές φορές ζούμε πίσω από βιτρίνες mm -hmm. και δεν ξέρουμε ε, τι κρύβεται πίσω στην πίσω από τη βιτρίνα, ε, πιο πίσω ενώ από τη βιτρίνα, στα δοκιμαστήρια. Ας πούμε. Ε, Αντιλαμβάνεσαι πώ λειτουργεί η ζωή πραγματικά σε πολλού τομεί, είτε έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, είτε με την πολιτική, είτε ε, με την κοινωνία, είτε με του αποδέχτε μια ευρύτερη κοινωνική πολιτική. Καταλαβαίνει πώ λειτουργεί η μηχανή ε, και οριμάζει. Μαθαίνει να έχει λιγότερε προσδοκίε και μεγαλύτερε αντοχέ. Ε, Καλλιεργεί δυνάμει και γενικά αντιλαμβάνεσαι τον περιβάλλοντα χώρο καλύτερα. Χρόνια πολλά στην ειδησιογραφία, με την έννοια και στη δελτία ειδήσεων και στο ρεπορτάζ και στι ενημερωτικέ εκπομπέ. Κατά κάποιο τρόπο και αυτό το είναι αλήθεια, ένα, είναι στον τομέα τη ενημέρωση και αυτό, mm. αλλά είναι ένα άλλο είδο. Είναι ένα άλλο είδο ενημέρωση, το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι λύνει yeah. η Κυπριακή Τελεόραση. Ε, ένα είδο που ίσω να πρέπει να αναπτύξουν παραπάνω. Βέβαια, δεν ξέρω πώ θα το δει ο κόσμο, κανεί δεν ξέρει τι γίνεται στο τέλο yeah. τη ημέρα προτού αρχίσει. Ε, με τα νούμερα είναι και λίγο. Είναι η ψυχολογία ξέρει παιζουν πολλά πράγματα ρόλο. Σε ποια ζώνη mm. θα είναι, ε, αν θα πετυχεί να κεντρήσει πίσω το πρώτο επεισόδιο είναι ή όχι, αν θα βάλει ο άλλο απέναντι κάτι το οποίο είναι πιο ευρεία κατανάλωση mm. ή πιο ανάλαφρη ψυχαγωγία, δεν ξέρει. Αυτό που ξέρει είναι ότι καταβάλει το άπαν δυνάμιο σου όταν ασχολείσαι με ένα τόσο σοβαρό project, mm -hmm. τουλάχιστον να είσαι ικανοποιημένο από τη δουλειά που έγινε. Αυτό. Α, αυτό το εγχείρημα λοιπόν για σένα είναι έτσι και μια, όχι μεταπίδηση, αλλά μια δοκιμασία σε κάτι διαφορετικό ναι. από όλα αυτά θα που έκανα στην αρχή. Θα σου το έλεγα, έλεγα τώρα. Είναι μια δοκιμή σε εκείνο που σκεφτόμουν πάντοτε ότι θα ήθελα να κάνω, αλλά δεν το έκανα μέχρι σήμερα. Ε, το καθημερινό το αγαπώ, το έχω συνηθίσει, είναι πλέον ε, 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 βίωμά μου. Αλλά. Ε, αυτό το είδο το ρεπορτάζ, αυτού του είδου οι εκπομπέ, ήταν κάτι το οποίο το ε, ήξερα ότι με ελκούσε πολύ πριν ασχοληθώ με την, με την παρουσίαση μια καθημερινή εκπομπή. Ε, και ε, το επαναλαμβάνω ότι αν μπορούσα βιοποριστικά μόνο από αυτόν να συντηρούσα τον εαυτό μου, θα έκανα πραγματικά μόνο αυτό. Μόνο αυτό το πράγμα. Ναι. Ε, είναι και περίοδο τώρα, με την ευκαιρία και την αφορμή που σου έχω εδώ. Ε, ως ε, φιλόζος, εκ μέρους λοιπόν του Twix, σε σχέση με τα ζώα, γιατί είναι μια περίοδος α, που πάρα πολλοί κόσμοι... Εκεί τα ανέφερε στο το Twix δεν πλανό, αλλά ήταν να τον ακούσουν όλοι. Θα, θα, θα τον ακούγαν όλοι το Twix, ναι. Ε, θα χτυπούσαν σε συναγερμοί, θα ήταν όλα. <laughs> ε, λοιπόν, αλλά επειδή είναι μια περίοδος που πάρα πολλοί κόσμοι σκέφτεται να πάρει δώρο ένα ζώο, σε πατά μου ευαισθητή χορδή. Γι' αυτό Πώς σε πατάω έτσι. στην ευαισθητή χορδή. Ναι. Γι' αυτό επειδή εγώ πολλέ φορέ τα λέω, α τα ακούνε για από κανέναν άλλον. Να μην άλλο. πάρουν. Να πάρουν λούστρινο. Ναι. Να πάρουν λούστρινο με δύο-τρει παταρίε να κάνει η κυβέρνηση ένα πρόγραμμα ανεπιχορήγηση για παταρίε για να έχουν να περπατούν, να χαίρεται το παιδάκι. Γιατί πολλέ φορέ το παίρνουν για τα μωρά ε, ω δώρο Χριστουγέννων. Ε, ε, έβλεπα μια εικόνα, την έχουμε δει πάρα πολλέ φορέ, αλλά ξέρει, κάθε φορά που βλέπει ε, μια διαφορετική έκδοση mm. με ένα διαφορετικό σκυλί, στα μέσα κοινωνική δικτύωση, ήταν ένα κουτάβι λοιπόν, τιμένο με το φιόγκο των Χριστουγέννων, ωραίοτατο δώρο, χνουδωτό, γιατί είναι πιο χνουδωτά όταν είναι κουτάβια, ναι, ναι, ναι. Μωρά. και τον επόμενο χρόνο το ίδιο κουτάβι δεμένο με μια αλυσίδα, μέσα σε λάσπε, έξω από ένα σπιτάκι, μισό μέτρο αλυσίδα. Και έλεγε: Μην πάρετε δώρο για τα Χριστούγεννα, αν το δώρο σα θα καταλήξει στι λάσπε. Οπότε το υιοθετώ. Ε, πρέπει να ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι ένα σκηλίνι δεν το αγοράσουν που είμαι κατά των αγορών, αλλά αν πέσει σε περίπτωση και να το υιοθετήσουν και να έχουν το φιλότιμο να το υιοθετήσουν, δεν το παίρνει ούτε για να χαρεί το παιδί, ούτε για να κάνει βόλτε και να βγάλει σέλφι για τα μέσα κοινωνική δεχτήωση, ε, ούτε για να παίξει λίγο ή να το αφήσει στην άκρη. Ένα σκυλί έχει ευθύνη παραπάνω από το παιδί, γιατί το σκυλί θα το έχει μια ζωή. Μια ζωή με χρυσό του ναι. τα χρόνια που ζουν, τα χρόνια του σκύλου που λέμε εμεί η φιλοζωή. Ε, το παιδί σε κάποια στιγμή θα μεγαλώσει, θα πάει να σπουδάσει, θα αποκολληθεί. Ο σκύλο είναι από την πρώτη ημέρα που θα το φέρει στο σπίτι μέχρι την ημέρα που θα κλείσει τα μάτια του. Ε, δεν μπορεί εύκολα να το αφήσει. Δεν βρίσκει και ντόξιτερ για να πάει κάπου να διασκεδάσει με την παρέα, με τη γυναίκα, με τον σύντροφο σου, με οποιοδήποτε. Ε, θα κάνει ζημιέ γιατί μεγαλώνει, βγάζει δόντια, γιατί είναι ανήσυχο, γιατί εξερευνά το περιβάλλον. Βλέπετε ότι οι σκύλοι ξέρουμε πολύ καλά, μυρίζουν τα πάντα, θέλουν να ξερευνήσουν τα πάντα. Δεν αντιλαμβάνονται το λάθο. Άρα θέλουν χρόνο να περάσει μαζί του για να του εξηγήσει με θετική εκπαίδευση ότι αυτόν είναι λάθο και να εσύ το φέρνει μέσα στο σπίτι σου να προσαρμοστεί στον δικό σου τρόπο ζωή. Δεν έρχεται από εκείνο μόνο Ταυτόν Η φύση του υπαγορεύει και να μασίσει και να σκάψει και απ' Οπότε αν θα πάρουν να ξέρουν ότι είναι ευθύνη και χρειάζεται υπομονή. Ε, ε, και θα κάνει και τα, ε, και τα τσίσα του μέσα και ο, ε, την ανάγκη του και οτιδήποτε, μέχρι να μάθει ότι ο σωστός τρόπος είναι στον περίπατο. Ναι, να, είναι να ε, ναι, εκεί. Οπότε, για σένα τα, τα ζώα, πόσο. Ε, τι είναι αυτό που παίρνει από την ε, επαφή σου με τα ζώα, ε, Παίρνω πολύ περισσότερα από ό,τι δίνω. Πραγματικά. Γιατί ερχόμενος στο σπίτι, το έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Είναι το μόνο. Μπορεί παρά τι ζημιέ που μπορεί να βρει mm. και κάποτε να εκνευριστεί ή οτιδήποτε. Εντάξει, τα ξεπεράσαμε αυτά μεγαλώνοντα. Αλλά ε, όταν κάθονται δίπλα σου, όταν σε βλέπουν, όταν βλέπει πόσο εξαρτώνται από σένα, όταν έρχονται για παιχνίδι, ή απλά να σου κάνουν το χέρι για να τα χαϊδέψει, ε, δείχνοντα ότι σε χρειάζονται τόσο πολύ, δεν είναι σε. Mm. Δεν, Δηλαδή, όσο ψυχρό και να είσαι, ε, θα δεθεί. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ζωέ που αντιλαμβάνονται, περιεργάζονται τα πάντα, ακόμη και όταν καταλαβαίνει πω αν είσαι εσύ λίγο ε, στα κάτω σου, υιοθετούν τι τάσει σου. Και το ξέρουμε ότι συμβαίνει yeah. εδώ το πράγμα. Δηλαδή δεν, δεν το λέμε μόνο εμεί από εμπειρία, το λένε και επιστήμονε, το λένε και γιατροί, το λένε οι πάντε. Νιώθει ότι νιώθει. Τα θέλω σου, τόσο αν θέλει σε προσωπικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο καριέρα, yeah. έχει καταφέρει να τα εξισορροπήσει. Ε... Γιατί συνήθω αυτή η δουλειά είναι δουλειά που σε ρουφάει. Ναι. Είναι πολύ ωραία. Ναι. Εγώ θυμάμαι, α πούμε, από τη σχολή ακόμα ο δημοσιογράφος δεν έχει ωράριο. Ναι. Ε, δεν πιστεύει ότι δεν έχω βρει το, το ισοζύγιο ε, πολλέ φορέ. Και το ξέρεις το ότι λέω γιατί από πέρσι που ήρθε εδώ, ναι. μια φορά καταφέραμε να πάμε για καφέ. Σε ναι. ένα χρόνο το μέσα. Έλεγα. Έτσι, γι αυτό έλεγα. Το ξέρει <laughs> ότι είμαι αμελή. <laughs> το ξέρει <laughs> ότι πάντοτε καθυστερώ, Έχω αν πρόκειται για δουλειά. <laughs> γιατί ναι. πάντοτε έχω το άγχο τη δουλειά. Αλλά ναι, δεν έχω καταφέρει να βρει το ίδιο σω γιατί κάποιε φορέ μπορεί να κολλήσω κάπου και να μην φεύγω από τη δουλειά γιατί χρειάζομαι κάτι παραπάνω ή πρέπει να κάνω κάτι παραπάνω ή θέλω να δω ότι είναι τέλειο. Εντάξει, δεν είναι εφικτό, αλλά όσο πιο κοντά σε εκείνο που έχω μέσα στο μυαλό μου. Είσαι της ιδανικό. λεπτομέρειας. Ναι, είμαι. Ε, εμποδίζει, με, εμποδίζει με και από κοινωνικέ υποχρεώσει, εμποδίζει με που συνευρέσεις με φίλους, ε, που πολλά πράγματα. Αλλά προσπαθώ όσο το δυνατόν να βρίσκω ε, Λίγο χρόνο τουλάχιστον για, για ξεκούραση. Ναι. Μέσα σε αυτό το ψάξιμο τη λεπτομέρεια, έτσι λεπτολόγο που είσαι και λοιπά, πότε νευριάζει. Πολλέ φορέ. αυτά. Πολλέ φορέ. Αλλά έχω μια ικανότητα να τα συγκρατώ. Mm. Ε, συγκρατώ ε, και προσπαθώ. Ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να μου βγει και σε ηρωνία το τούτο Μπορεί να, να γίνει και στον αέρα τη εκπομπή. Ε, νευριάζω όταν αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθεί να με κοροϊδέψει ο άλλο. Ή προσπαθεί να υποτιμήσει, όχι τη δική μου την νοημοσύνη. εγώ μπορεί να μην είμαι τόσο έξυπνο. Προσπαθεί να υποτιμήσει την νοημοσύνη ανθρώπων οι οποίοι έχουν το στοιχειώδη δίχτυ νοημοσύνη και αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά. Θυμώνω. Ε, θυμώνω όταν επίση ε, γινόμαστε επικριτέ και κριτέ των πάντων. Ε, γνωρίζουμε και πάρα πολύ καλά ότι στείνονται λαϊκά δικαστήρια, λαϊκά καφενεία παντού και ο καθένας δεν μπορεί ακριβώς να διακρίνει τι σημαίνει και πόσο μεγάλη αρετή είναι η αυτοκριτική πρωτίστως. Ε, θυμώνω όταν τα βάζουμε με μειονότητες, θυμώνω όταν εύκολα θα μοιράσουμε κρίση και πολλά άλλα. Και κάποιε φορέ ξέρει ότι δεν ελέγχω και τα, τα, τα νεύρα μου. Και, ναι. και η επικαιρότητα δεν σε αφήνει όλα Θέλει να γιάσει και δεν μπορεί. Όχι. Πού να γιάσει. Πού, νέρινα... πού να γιάσει. <laughs> είναι πόσε φορέ έχει τύχει να πει αυτό το πράγμα. Το ότι εκεί που περιμένει ότι φτάσαμε, ρε παιδί μου, δηλαδή, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να συμβιάνει κάτι τέτοιο. Έρχεται και κάτι άλλο. <laughs> Και το, και το υπερνικά. Ναι. Ε, εντάξει, τελευταία φορά που τα είπατε ήταν η, με την παρουσίαση τη εκθέση τη Παγκόσμια Τράπεζα για το δίχτυ τη διαφθορά στην Κύπρο. Ναι. α, ωραία. <laughs> πήραμε και την γραπτή επιβράβευση. Ε, ε, να σου πω την αλήθεια: δεν εκπλήσουμε. Mm. Πραγματικά. Έχω συνηθίσει. Ε, το έχω συνηθίσει, αλλά ε, δεν σημαίνει ότι σταματώ να μάχομαι. Mm. Ε, προσπαθώ πραγματικά μέσω τη δουλειά να. Να υποδείξω ότι δεν θα πρέπει να μάχονται 5-10 άνθρωποι, 15-20. Πρέπει να μαχόμαστε όλοι μαζί, ακόμα και αν έχει αντίθετη άποψη με εμένα. Να μάχεσαι yeah. για να ε, καθιερώσει εκείνο που έχει μέσα στο μυαλό σου. Σωστό. Αλλά και επίση να διαβάζει και να μπορεί να υποστηρίξει αυτό που λε. Όχι να το λε αυθαίρετα επειδή το είδε γραμμένο κάπου ή επειδή ευ... αντιλαμβάνεσαι ότι ομίγυρη ή η λαϊκή ετιμιγορία γέρνει την πλάστηγκα προ τη μια μεριά. Σε ποιε περιπτώσει θα πει. Δεν ξοδεύω άλλο το χρόνο μου, δεν ξοδεύω άλλο θεά ουσία. Ναι. Ε, το αδιαφορώ και το αφήνω να περάσει. Όταν βλέπω ότι διατυπώνονται μονολύθικε απόψει, όταν επιχειρηματολογεί και ο άλλο, χωρί να σου ανταπαντήσει με επιχείρημα, επιμένει: Όχι, αυτόν είναι. Όχι, αυτόν είναι. ή καταφεύγει σε χαρακτηρισμού. Mm. Λε, δεν υπάρχει τώρα λόγο να σπαταλώ ε, Ο άνθρωπο, η γυναίκα. Δεν είναι σε άλλη σχολή σκέψη. Έχει άλλη φιλοσοφία ζωή. Ε, δεν θα μου χαλάσει το δικό μου το ΖΕΝ. Θα ασχοληθώ με ανθρώπου οι οποίοι βλέπω ότι είναι συζητήσιμοι. Επιμένω ακόμη και να διαφωνούν επειδή έχω διαφωνήσει ωφέλιμα πάρα πολλέ φορέ. Και είναι ωραίο να διαφωνεί ωφέλιμα γιατί ακονίζει και το μυαλό σου. Μπορεί να χρειαστεί να ανατρέξει σε κάτι για να απαντήσει. Αλλά όχι χωρί επιχειρηματολογία. Δηλαδή αυτοί που βγαίνουν για να πούν κάτι απλά για να το πούν να το γράψουν ε, μακριά. Είσαι επί τη ουσία. Και εσύ το παθαίνει. Ναι, αυτό. και εγώ το παθαίνω πολλέ φορέ. Ναι. Είσαι επί τη ουσία. Ναι. Δώσε μου επιχείρημα να σου ανταπαντήσω. Και αν δεν ξέρω, θα επανέλθω. Υπάρχει κάτι για το οποίο είσαι περήφανο ε, από όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα επαγγελματικά. Που λες, είμαι περήφανο για αυτό το πράγμα που έκανα. Ακόμα και αν μπορεί να μην είχε την απήχηση. Γιατί εντάξει, αυτό το πράγμα, το θέμα τη απήχηση είναι και λίγο σχετικό. Ναι. Ειδικά όταν πρέπει να κρίνεται από το αν είχε απήχηση τι. Δηλαδή, αν έκανε τηλεθέαση ή αν δεν έκανε τηλεθέαση. Αλλά μπορεί να είναι πολύ ουσιαστικό. Ναι. Ε, ναι υπάρχει. Υ, υ, υπάρχει ρεπορτάζ το οποίο έγινε και βοήθησε μαζικά μια ομάδα ανθρώπων και το μεγαλύτερο ευχαριστώ ήταν όταν είδα πως μέσω αυτού του θέματος έγινε μια αλλαγή στην ε, νομοθεσία ε, και αφορούσε μια κοινωνική αδικία. Mm. Εκεί νιώθεις καλά, ακόμα και αν τα νούμερα, παραδείγματος yeah. χάρη, δεν σε δικαιώσουν σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν σε ενδιαφέρει το μεγαλύτερο νούμερο σου το δίνει η ζωή και σε πληρώνει με αυτόν και είναι το νούμερο του μέτρου της ικανοποίησης που πραγματικά αποκομίζεις από τέτοιου είδους εχειρήματα. Έχοντας εργαστεί σε διάφορα μέσα, τελικά η τηλεόραση είναι το δυνατότερο μέσο. Ναι, είναι ακόμη ακόμη τηλεόραση. Παρόλο που διαδικτυακά ο κόσμος ε, έχει κάνει άλματα και έχει διευρύνει το πεδίο τη γνώση του με το να δραστηριοποιείται για να διαβάζει ειδήσει από το διαδίκτυο ή να δημοσιεύει ο ίδιο του ειδήσει, είναι διαδραστικό, είναι πιο άμεσον. Ε, η τηλεόραση έχει μία άλλη απήχηση σε ανθρώπου οι οποίοι ε, μπορεί να μην το δουν απευθεία. Βλέπει ότι ακόμα ναι. και το υλικό τη τηλεόραση, αν δεν το δουν απευθεία στην ώρα τη προβολή του, αναπαράγεται στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Οπότε και πάλι η άποψη ή μια συζήτηση μπορεί να έχει ακόμη ευρύτερη να πηγήσει στον κόσμο. Είναι ο τρόπο αναπαραγωγή. Εγώ θεωρώ ότι τα μέσα στηρίζουν έναν άλλον. Αλλά ναι, έχει δύναμη η τηλεόραση. Σε ποιε περιπτώσει τραβά τα χαλινάρια. <laughs> ε, σε ποιε περιπτώσει. Εξαρτάται. Εξαρτάται. Όταν νιώσω ότι η υπομονή μου εξαντλείται, θα τραβήσω χαλινάρι και θα το τραβήσω για απότομα. Mm. Ε, και επειδή είμαι άνθρωπο τη υπομονή, Άσχετον ότι μπορεί να ξεσπάσω κάποτε ή είμαι άνθρωπο mm. τη υπομονή, όταν αποφασίζω ότι πρέπει να τραβήξω τη το κάνω πριν να το καταλάβει ο άλλο. Δηλαδή, πολύ απότομα. Ε, ε, όταν ο άλλο είναι χειδαίο, ή αν είναι χειδαία η προσέγγιση του, δεν επιτρέπω, α πούμε, να μου διατυπώσει κάτι ή να προσβάλλει κάποιον με χιδεότητα. Ε, Εκεί είναι το όριο που βάζει. Ναι. Ε, Επίση, όταν υπάρχει υποτίμηση του άλλου. Ε, δεν μπορώ να βλέπω να υποτιμούν ανθρώπου. Εάν δεν σε ενδιαφέρει το αντικείμενο του ή ε, το παρελθόν ή το μέλλον του, αλλά απλά μην ασχοληθεί. Κλεί την πόρτα. Ε, με με πόση ευκολία να το κάνουν οι ανθρώποι αυτό μα, πραγματικά ε, είναι ένα λόγο για να τραβήξω χαλινάρι. Το ψέμα είναι. Έχει πολλά ποδάρια. Έχει πολλά ποδάρια και το ψέμα. Α... Είναι ένα χαρακτηριστικό τη δουλειά μα. Mm. Όταν λέω χαρακτηριστικό τη δουλειά μα, ερχόμαστε να με αυτό σχεδόν καθημερινά. Είναι. Ε, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη, με την έννοια ότι έτσι εφευρέθηκε και ο όρο fake news mm. τα τελευταία χρόνια, ε, γιατί το βλέπουμε μέχρι και πρόσφατα. Δηλαδή, και μέχρι και στι εκλογέ τη Βρετανία, υπήρχαν ε, ένθεν και έρθεν τα ψέματα και από το ένα στρατόπεδο και από το άλλο σε μια προσπάθεια να πιστούν οι ψηφοφόροι. Πώ λοιπόν αντιδρά όταν ξέρει ότι ο άλλο που κάτι απέναντί σου, σου λέει ψέματα. Ε, έχει τύχει να το πω, mm. δηλαδή έχει τύχει να, να ρωτήσω καλεσμένο με κοροϊδεύετε, έχει τύχει να προσπαθώ να εκμεύσω την αλήθεια κάνοντας αυτές τις ερωτήσεις οι οποίες θεωρώ γιατί δεν είναι χαζή, mm. ε, υπεδείκνυαν στον καλεσμένο ή στον απέναντι ότι γνωρίζω και γι' αυτό σερρατώ με αυτόν τον τρόπο. Ε, έχει τύχει να κλείσω το τηλέφωνο. Ε, έχει τύχει να πω ότι δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι άλλο. Mm. Έχει τύχει να αποχωρήσει ο καλεσμένο από την εκπομπή. Είναι πολύ ντροπή. Εξαρτάται πόσο να αντιλαμβάνομαι ότι. Μπορέ... Μπορεί και κάποιε φορέ να με κοροδέψα να με λέγα ψήματα για να μην το κατάλαβα. Mm. Ε, εκεί που το αντιλαμβάνομαι όμω με ενοχλεί ναι, και δεν το κρύβω. Έτυχε να πει σε κάποιον ή να πει στον εαυτό σου ε, για μια συνέντευξη που πήρα από κάποιον. Έτσι ένα, αυτό, το, αυτό που λέμε το respect. Ναι. Το ότι το απόλαυσε, τι ωραία που ήταν, τι. Πολλέ. Ναι. Πολλές, πάρα πολλέ. Ε, ε, έχω γνωρίσει ανθρώπου που πραγματικά θαύμασα μέσα από την, την δουλειά. Ο τρόπο με τον οποίο ε, ε, εξεκίνησαν κάτι. Ο συνήθω ε, θαυμάζω ανθρώπου ιδεαλιστές mm. που επιμένουν πάνω σε μια ιδέα ε, που μπορεί να φαίνεται άπιαστη στους υπολοιπού ή ακατόρθωτη. Και τους βλέπεις ότι καταφέρνουν να μετουσιώσουν σε πράξη αυτό που σκέφτηκαν και πάντοτε αφορά η κοινωνική μεταρρύθμιση ή μια αναλλαγή ή ας πούμε θεωρώ ότι μια εργασία πρέπει να έχει νόημα. Δηλαδή ε, το να πάω κάπου και να πω ότι αντιπροσωπεύω π.χ. την, την Κυπριακή Δημοκρατία χωρίς σκοπό δεν το βρίσκω ότι είναι θέμα να αφοράς ή αξιόλογων. Το να πάω κάπου και να κάνω μια αλλαγή σε ένα σύστημα που βρέπει προ την βελτίωση τη ποιότητα τη ζωή όλων μα ή μια ομάδα ανθρώπων, αυτόν το θαυμάζω. Δεν λέω ότι το έκανα εγώ. Έχει τύχει μέσα από το yeah. ρεπορτάζ να βοηθήσω, να βάλω λιθαράκι που λέμε. Ε, αλλά δεν μπορώ, α πούμε, ένα σκοπό να μην έχει ουσία ή δεν μπορώ να ε, επικαλούμαστε τη φιλαθροπία κατά το δοκούν. Πρέπει να βλέπω ότι έχει απτόν αποτέλεσμα. Mm Είναι -hmm. αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιε κινήσει γίνονται αποκλειστικά για την ατομική yeah. την προβολή και όχι για το σκοπό για τον οποίο διαφημίζει. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πε μου τρει αριθμού από το 1 στο 35. 3-9-16. 3-9-16. Ποιο χαρακτηριστικό του εαυτού σου δεν σου αρέσει. Η ασυνέπειά μου. Η ασυνέπειά σου. Ε, 3-9 είπαμε μετά. Ναι, 9. Λοιπόν, μια που μιλούσαμε για το ψέμα. Σε ποια περίπτωση, σε ποιες περιπτώσεις λες ψέματα, εσύ. Ε, δεν είναι ακριβώς ψέμα, είναι αποφεύγω να απαντήσω. <laughs> ε, για τους λόγους που καθ... έχει σχέση με την ερώτηση, ναι. για τους λόγους που καθυστερώνω, ναι, πάντα ναι. θα βρω δικαλογία. Πότε και πού αισθανόσουν πιο ευτυχισμένο. Αισθανθήκα <sighs> πολλές φορές στη ζωή μου ευτυχισμένος, αλήθεια και είναι ευλογία, ε, με μικρά πράγματα έχει τύχει να, να, κάθομαι και να χαζεύω τον καιρό και να νιώθω απολύτα ευτυχισμένο γιατί είχα μια προσωπική ηρεμία. Ε, έχει τύχει να ασχοληθώ με την πρωτοβουλία που, είχα, που, είχαμε πάρει τότε με τα δέσποτα, mm -hmm. το χώρο φιλοξενία που δημιουργήσαμε και καταφέραμε και υιοθετήθηκαν όλα τότε. Ε, ένιωσα προσωπική ευτυχία. Πολλές. ή να δω έναν άτομο δικό μου που έχει πολύ καιρό να το δω, να αναπολύσουμε τον παρελθόν, να, το παρελθό, να γελάσουμε, να πούμε. Είναι προσωπ, στιγμέ προσωπικέ αυτέ. Πάρα πολλέ. Δόξα τω Θεώ. Καλή επιτυχία στο Είναι Αλήθεια. Περιμένουμε με αγωνία τη με τη νέα χρονιά α, να δούμε αυτό το νέο τηλεοπτικό εγχείρημα. Είναι Ξέρεις αλήθεια. Ότι το πω, περιμένω κι εγώ. Ότι εγώ στο εύχομαι ολόψυχα και, ξέρω, το, εννοώ. και το, το ξέρω και σε ευχαριστώ και που με κάλεσες για να πούμε για την αλήθεια. Λοιπόν, α, αυτό είναι που το ξέχασε πέρυσι. Έλα. Αλήθεια. Είναι, είναι αλήθεια. αλήθεια. είναι αλήθεια. Είναι το δώρο που ξέχασε πέρυσι. Ε, μου το για φέτος. <laughs> και φύλαξα για φέτο. Το φύλαξα για φέτο. Ε, βάρ μου ένα στολίδι χριστουγεννιάτικο. <laughs> Δεν είναι <laughs> πλέον. Βάλουμε. <laughs> και, και, θα επαναλάβουμε να δω πόσο βελτιώθηκε που τα πέρυσι ω τα φέτο. <laughs> αν θα αφήσω το φλιτζάνι εννοείς να δαμένοι φέτος. φέτο. Φεύγοντα, αν θα αφήσω το φλιτζάνι και το φετινό το δώρο. <laughs> Γιατί Εντάξει. έχει και άλλο δώρο φέτο. <laughs> Εντάξει. Πάμε να φέρουμε <laughs> τον Κωνσταντίνο Ιάσονο για τα Κυπριακά.